Με κατεπίγουσα παραγγελία του εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη, χαρακτηρίζει απόλυτη προτεραιότητα τον ορισμό από τη Δευτέρα χημικού μηχανικού, ο οποίος με τη σύνδρομή του εμπειρογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη θα προχωρήσει τις έρευνες που απαιτούνται μετά την αποκάλυψη για τα ίχνη χημικών ουσιών που εντοπίζονται σε ρούχα και κλειδιά των απανθρακωμένων θυμάτων. Ο κύριος εφέτης ανακριτής μάλλον συνειδητοποίησε σήμερα τι ακριβώς έπρεπε να είχε γίνει πριν από 6 μήνες. Οπότε το πρώτο μέλημα από εδώ και πέρα είναι να ορίσει έναν χημικό μηχανικό και μαζί με τη βοήθεια του τεχνικού συμβούλου του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, ειδικού στα θέματα πυρκαγιά φωτιάς, να μπορέσουν να αποδομήσουν όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Σας το είπε αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη? Ναι, ο κύριος ανακριτής μας το υποσχέθηκε ότι είναι το άμεσο και κατεπήγον θέμα που θα κάνει από Δευτέρα. Τις εξελίξεις δρομολόγησαν οι αποκαλύψεις στο Ράδιο 984 του Βασίλη Κοκοτσάκη, ειδικού πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου της Επιτροπής των Γονέων και Συγγενών των Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών. Ο εφέτης ανακριτής συνειδητοποίησε σήμερα τι έπρεπε να είχε γίνει πριν από 6 μήνες, δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας για τις αποκαλύψεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Οι αναλύσεις που έγιναν αποκάλυψαν την ύπαρξη προπανίου, βουτανίου, ξυλολουλίου και τολολουλίου που χαρακτηρίζονται ως εκρηκτικές ουσίες. Ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε πως ήδη από το περασμένο καλοκαίρι είχε κατατεθεί υπόμνημα ώστε να οριστεί χημικός μηχανικός και να εξεταστούν τα αίτια της έκρηξης και εξάπλωσης της φωτιάς. Είναι κρίμα, μετά από 12 μήνες μας μιλάνε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το πιο σημαντικό, νομίζω, σαν συμπέρασμα της ημέρας που έχουμε να βγάλουμε είναι ότι οι νεκροί μας μετά από 12 μήνες μας μιλάνε. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο πρώην Περιφερειάρχης ή κάποιοι δικαστές ανώτατοι ή κάποια ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων που μέχρι τώρα οι θέσεις που έχουν πάρει δεν αρμόζουν στους θεσμούς, αυτό θα το επομισθούν οι ίδιοι. Αυτό κρίνεται και από τον ελληνικό λαό. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στη σωρία ερωτημάτων που μένει ακόμη να απαντηθούν. Ποιος έδωσε την εντολή να πάρθει χώμα με βιολογικό υλικό των ανθρώπων μας, να πάει σε έναν υπόλογο της δικαιοσύνης του ΟΣΕ και να πέσει καινούριο χώμα επάνω? Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πήρα τη δικογραφία που είχαμε ασκήσει στην συμπληρωματική μήνυση. Και τα ερωτήματα αυτά είναι αναπάντητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, η συλλογή υπογραφών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας change.org με αίτημα για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών.